Χριστός είναι αυτός που θα νικήσει, που ενίκησε και θα νικήσει όλες τις δυνάμεις του Αντιχρίστου. Μας λένε λοιπόν, είσαστε λίγοι, ναι, είμαστε λίγοι, ας μην ξεχνούν όμως ότι τα μωρά του κόσμου και τα εξουθενημένα εξελέξε ο Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει, εμάς εξέλεξε, τους φτωχούς, τους ταπεινούς, για να είμαστε μπροστά στην ομολογία της πίστεως. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαχωρισμός. Δεν ήρθαμε εδώ να πούμε ποιοι είναι με το παλιό και ποιοι είναι με το νέο. Εδώ ήρθαμε, ο αγώνας αυτός τώρα. Είμαστε με τον Χριστό. Είναι κοινός. Ο αγώνας μας αυτός πρέπει. Και όσοι θέλουν να μας χωρίσουν, όσοι προσχώρησαν, ας πάνε άλλοι με τον διάβολο. Ας κοιτάξουν που είναι η πίστη, που είναι η αλήθεια. Ας μας ενώσει λοιπόν η δύναμη του Χριστού στον κοινό αυτόν αγώνα της πίστεως, στον κοινό αυτόν αγώνα εναντίον του Αντιχρίστου. Θα δείτε πόσοι θα βγουν και μέσα από το νέο ημερολόγιο που θα υπερασπιστούν το όνομα του Χριστού. Θα δείτε όμως και πόσους από εμάς που σήμερα είμαστε μπροστά να αρνούμεθα την ομολογία της πίστεως. Γι' αυτό ας προσέχουμε. Λοιπόν, με ένα λόγο για να μην σας κουράζω. Είμαστε εναντίον κάθε φακελώματος. Είμαστε εναντίον κάθε κάρτας. Είμαστε εναντίον της κάρτας του πολίτη. Είμαστε εναντίον του Αντιχρίστου. Είμαστε εναντίον αυτών που ξεπουλάνε την πίστη μας και την πατρίδα μας. Να ξέρουν όμως ένα πράγμα. Όπως ο Χριστός είπε στον Απόστολο Παύλο, πορευόμενον εις την Δαμασκόν, για να φέρει δεδεμένους άνδρας ή γυναίκας της Ιερουσαλήμ. Παύλε, του λέει, Σαούλ, του λέει, πού πας, ποιο διώκεις, σκληρώνσι προς κέντρα λακτίζειν. Του λέμε κι εμείς λοιπόν, είναι σκληρόν κύριοι εσείς που κυβερνάτε την Ελλάδα, γιατί στο όνομα της Ελλάδος, της Ορθοδοξίας και της Ελευθερίας κυβερνάτε Ορθοδόξους, δεν κυβερνάτε άβουλα πρόβατα, κυβερνάτε λαός ο οποίος έφερε τη δόξα και έχει ποτίσει κάθε σπιθαμή Ελλάδος με το αίμα των Αγίων και των μαρτύρων της πίστεως μας. Όχι λοιπόν, σε τίποτα δεν θα σας υπακούσουμε, θα σας υπακούσουμε μόνο όταν δούμε ότι πράγματι βαδίζεται το δρόμο αυτόν που βάδισαν οι πατέρες μας. Τότε μόνο θα σας ακούσουμε. Αλλιώς κάθε απόπειρα την οποία κάνετε, να ξέρετε ότι θα είναι εις βάρος σας. Ένας μόνο Έλληνας να μείνει που πραγματικά πιστεύει στην ψυχή του και έχει τον Χριστό, τότε η βασιλεία σας θα είναι ευκλόνηση, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες μας. Ο Χριστός μας λέει, μη φοβήστε το μικρό πίμνιο, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σας έως τη συντελείας του αιώνος. Ναι λοιπόν, εμείς είμαστε το μικρό πίμνιο, εμείς είμαστε αυτοί που θα δώσουμε την ελπίδα στους αδελφούς μας. Εμείς είμαστε αυτοί που θα πούμε όχι στον Αντίχριστο. Εύχομαι λοιπόν σε όλους μας ο Θεός να μας δώσει τη δύναμη, γιατί μην ξεχνάμε πατέρες και αδελφοί ότι για να αντισταθούμε στον Αντίχριστο και σε όλα τα συστήματά του δεν αρκεί μόνο να βγαίνουμε και να φωνάζουμε. Θέλει πνευματική ζωή, θέλει εξομολόγηση, θέλει μετάνοια, όπως συνεινεύει. Έτσι και συνεινεύει, μετανόησαν και ο Θεός τους κατέστρεψε μετά από 120 χρόνια. Ας διώξουμε λοιπόν καθένας μας μέσα από το σπίτι μας τον Αντίχριστο που έχει θρονιαστεί μέσα στα σπίτια των Ορθοδόξων. Και ποια είναι αυτά? Η τηλεόραση, οι ενδυμασίες, οι ετρώσεις, οι
οι διαχωρισμοί, τα πάντα. Πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, πού πάμε, πού βαδίζουμε. Και τότε ο Θεός, μην ξεχνάμε ένα. Πολλοί μας λένε, δεν βοηθάει ο Θεός. Ο Θεός βοηθάει, μας αφήνει μέχρι το τέλος. Γι' αυτό λέει, γίνου πιστός άκρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής. Πρέπει να γίνουν αυτά. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, διγαρήν εν ημίν εν αιρέσεις και σχίσματα, οι ναηδό και μη φανεροί γένονται. Ναι, πατέρες και αδελφοί, σήμερα έχει βγει ο Χριστός μας και η Παναγία μας στους δρόμους και μαζεύει αυτούς που είναι, που έχουν την ομολογία της πίστεως, για να μας συντάξει όλους στη Βασιλεία Του. Εγώ, από τη θέση μου, ένα μεγάλο όχι σε όλα αυτά, είτε είναι διαβατήριο, όπως λέει αυτό η αδελφή εκεί πέρα. Είτε για τους αστυνομικούς που αρνηθήκαν και για τους στρατιωτικούς, για την ομολογία. Έχω έμαθα και κάτι άλλο. Κάποιοι αστυνομικοί αρνήθηκαν. Έβγε τους! Ξέρω αστυνομικούς που αρνήθηκαν, ξέρω ιερείς που αρνήθηκαν, ξέρω αρχιερείς που αρνήθηκαν, ξέρω το λαό του Θεού που αρνήθηκε και ξέρω κάτι άλλο, ότι όλοι οι Έλληνες όταν θα βρεθούμε στην ανάγκη, τότε θα ζητήσουμε τον Θεό και ο Θεός θα είναι μαζί μας. Όχι λοιπόν σε κάθε τι το οποίο είναι πλανητικό. Όχι λοιπόν σε κάθε αυτούς που θέλουν να μας αριθμοποιήσουν. Όχι σε αυτούς που θέλουν να μας διαχωρίζουν και κομμάτια για να μπορούν να μας κυβερνούν σαν τα πρόβατα. Ας ενώσουμε λοιπόν τις ψυχές μας και τη δύναμή μας για να μπορέσουμε να αντισταθούμε σε όλα αυτά τα οποία μας έρχονται. Και δεν λέω να ξεπουλήσουμε την πίστη μας. Όχι. Όποιος εξέκλεινε να επιστραφεί. Και δεν είναι μόνο η επιβουλή των Εβραίων. Υπάρχει η επιβουλή του οικουμενισμού που θέλει να ισοπεδώσει τα πάντα. Υπάρχει η επιβουλή των αιρέσεων που θέλουν να ισοπεδώσουν την Εκκλησία του Χριστού. Όχι λοιπόν και σε αυτό. Μην ξεχνάμε το 40 τι έκαναν οι πατέρες μας. Είπανε όχι και το ψάχνουν σε όλο τον κόσμο και η Παναγία ήταν μαζί τους. Έτσι. Αν τότε ήταν μαζί τους που ήταν το θέμα εθνικό, σήμερα θα είναι πολύ περισσότερο, γιατί υπερπίστεως και πατρίδος μαχόμεθα. Εύχομαι λοιπόν μέσα από την ψυχή μας να μην σας τρώω το χρόνο. Για ένωση γέροντα. Ο αγώνας. Θέλουμε κι άλλα. Ο αγώνας ο οποίος άρχισε, τώρα αρχίζει. Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί μέχρι που ο Χριστός μας, ο οποίος εξήλθε νικών και είναι ανοιχήσει, αυτός θα νικήσει και πάλι τις δυνάμεις του Αντιχρίστου. Μας αφήνει ο Θεός για να μας δοκιμάσει. Έβγε λοιπόν σε όλους όσοι είσαστε εδώ. Εύχομαι να ζήσετε αυτοί οι οποίοι αντιστάθηκαν. Πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί. Όμως, κανένας δεν κέρδισε τον στέφανο της νίκης. Κανένας δεν ενίκησε από αυτούς που έμαθαν να δουλεύουν και τον Θεό και τον διάβολο. Όχι, δεν συμβάζονται. Ή με τον Θεό θα είσαι ή με τον διάβολο. Μέση οδός δεν υπάρχει. Γι' αυτό ας ξεκαθαρίσουμε τις θέσεις μας, ας αγαπήσουμε τον Θεό, ας ενωθούμε μεταξύ μας σαν αδελφοί άμεσα, για να μπορέσουμε να αντισταθούμε σε όλα αυτά. Και ο Θεός μας, ο οποίος μας κάλεσε, θα μας χαρίσει την νίκη. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η Εκκλησία του Χριστού μας έχει στερεωθεί επάνω στα αίματα των μαρτύρων και των ηρώων της πίστεως. Αν λοιπόν η Εκκλησία του Χριστού μας ζητήσει
το αίμα μας. Είμαστε έτοιμοι αδελφοί να δώσουμε και τη ζωή μας ακόμα για την Εκκλησία και τον Χριστό μας. Αυτό σταυρώθηκε για μας. Ας κάνουμε και εμείς το λίγο αυτό που μπορούμε και αυτός θα μας ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων. Τούτο εύχομαι και άρνηση σε κάθε τι το οποίο μας επιβάλλουν. Όχι, 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 όχι. Παρακαλώ. Όποιος θέλει να μιλήσει εδώ, να μιλήσει γιατί μπορεί να έχει χάρη Θεού τέτοια και να βοηθήσει το λαό. Εγώ αυτή τη στιγμή τελειώνοντας από το εξής, μιλήσατε προηγουμένως, σας παρακαλώ. Μιλήσατε προηγουμένως για τα φάρμακα. Εμείς είμαστε χριστιανοί μωρέ. Ο αγιασμός, το αντίδοτο Παναγίας και το εσχέλαιο είναι τα καλύτερα φάρμακα. Γι' αυτό εμείς δεν αφορτιόμαστε να τα καταργήσουμε τα φάρμακα. Και πέφτω και τελειώνω. Λένε πολλοί ότι είμαστε λίγοι. Εγώ θα πω πάλι. Όχι το πόνο το έφτω. Αλλά το έφτω πόνο. Τι είπες και δεν τα ακούσα. Εδώ. Έφτω πολλό, το έφαλε το έφτω πολλό. Εδώ. Εδώ μας πήγε. Αδερφοί, ολοκληρώνοντας, σε λίγο να ψάλουμε τι υπερμάχο και τον εθνικό ύμνο. Σε λίγο όμως. Ακίνητοι όλοι τα αδερφοί και πατέρες. Πού είναι αυτό το κουμπί, το κουμπί. Ούτε 40 αδελφοί και πατέρες, ήρθα εδώ από το πέραμα. Από το πέραμα μαζί με την ενορία μου. Λοιπόν, να είμαστε όλοι ενωμένοι. Έτσι, έβγε. Και αφήστε τα παλιά και τα καινούργια. Ορθοδοξία ή θάνατος. Μπράβο, γέροντα. Ορθοδοξία ή θάνατος. Ένας μακαριστός γέροντας, ο πατήρ Αυγουστίνος ο Καντιώτης, έλεγε στα όπλα, στα όπλα, στα όπλα τα πνευματικά. Λοιπόν, μη φοβάστε, θα φοβηθούν αυτοί που έχουν, που είναι λαγωοί. Εμείς είμαστε λιοντάρια της πίστεως και της ορθοδοξίας. Ζήτω το έθνος. Αδέρφια μου, και κάτι ακόμα που παραλείψαμε. Όλοι αυτοί εδώ που κυβερνάνε, οι εκπρόσωποι της νέας εποχής, μας έχουν αφήσει ανοιχτά τα σύνορα. Όλοι αυτοί εδώ έχουν καταργήσει το στράτευμα. Δεν έχουν αφήσει σύνορα. Δεν έχουν αφήσει στρατό, δεν έχουν αφήσει αστυνομία. Μπαίνουν μέσα 3 και 4 εκατομμύρια αλλοδαποί, οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι. Γιατί θέλουν να μας καταδύσουν μοσαϊκό. Ο ελληνικός λαός ήταν ο μόνος λαός που ήταν ορθόδοξος 98% και είχε μεγαλουργήσει. Γι' αυτό και αποφασίσανε να μας κάνουνε μοσαϊκό όπως όλα τα κράτη. Για να μας κλείσουνε μέσα στα σπίτια, για να κλέβουνε, για να δολοφονούνε τους γέροντες, τους πατεράδες μας και τους παππούδες μας. Για να μείνουμε μέσα στο σπίτι και να διαλύσουνε τα πάντα και να δώσουνε τα πάντα στα χέρια τους. Τους δίνουνε ψήφο, τους δίνουνε τα πάντα. Γι' αυτό να ξυπνήσουμε και να μην επιτρέψουμε το τέμενος να γίνει μέσα στην Αθήνα. Όλοι να συγκεντρωθούμε κάποτε σε κόντρα ολωνών αυτών, να τους δείξουμε ότι δεν ανεχόμαστε το Ισλάμ.